το ασχημόπαπο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια πάπια που έκανε 4 πολύ όμορφα παπάκια. Ξαφνικά όμως ακούστηκε ένα ακόμη κρακ και τότε άνοιξε και ένα 5ο αυγό. «Πω πω, τι άσχημο παπάκι», είπαν όλοι μόλις το είδαν. Όταν η μαμά πάπια πήγε να κολυμπήσει με τα παπάκια της στη λίμνη, όλα τα άλλα ζώα του αγροκτήματος το γητούσαν και έλεγαν «Θεέ μου, τι μεγάλο και άσχημο παπί που είναι αυτό εδώ». Τότε τα αδέρφια του ντράπηκαν πολύ και του είπαν «Φύγε από εδώ, εξαιτίας σου μας κοιτούζουν όλοι». Το παπάκι στενοχωρημένο, αυτό εδώ είναι το παπάκι, έφυγε αμέσως από εκεί και πήγε να κολυμπήσει στην άλλη όχθη της λίμνης. Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί κυνηγών. Το ασχημόπαπο είδε ένας μήνος από χήνες να φεύγουν τρομαγμένες και να πετούν στον ουρανό. Το σχοιλίο όμως που είχαν μαζί τους οι κυνηγοί είδε το παπάκι και άρχισαν να το κυνηγάει αγριεμένο. Ο αγριεμένος σκύλος. Το ασχημόπαπο έτρεχε όσο πιο γρήγορα μπορούσε, γινόταν για να ξεφύγει. Σπριντ έκανε, ντεμαράζ. Πού μπορούσε να πάει όμως, κανείς δεν το ήθελε. Έτσι συνέχισε να τρέχει και να τρέχει μέχρι που ήρθε ο χειμώνας. Τα άλλα ζώα του δάσους το κοιτούσαν με συμπόνια. Πού θα πάει το ασχημόπαπο για να προφυλαχθεί από το κρύο, αναρωτιόντουσαν. Χιόνιζε ασταμάτητα. Μιλάμε για πολύ χιόνι. Έτσι το ασχημόπαπο κρύφτηκε κάτω από κάτι κορμούς δέντρων για να προστατευτεί από το κρύο. Δεν είχε καν και ισοθερμικά ισόρουχα. Εκεί το βρήκε μια γριούλα που είχε βγει βόλτα με το σκυλί της. Το καημένο, τι άσχημο και αδύνατο που είναι, είπε. Το λυπήθηκε και το πήρε μαζί της στο σπίτι. Εκεί το πρόσεχαν όλοι και ήταν πολύ χαρούμενο. Όλοι το ήθελαν κοντά τους. Όλοι εκτός από το ζηλιάρικο γατάκι. Από τότε που ήρθε στο σπίτι αυτό το ασχημόπαπο, εμένα δεν μου δίνουν καμία σημασία. Σκεφτόταν το γατάκι. Εδώ οικογενειακές στιγμές από το ασχημόπαπο. Ο καιρός πέρασε και ήρθε η άνοιξη. Όμως η γριούλα κουράστηκε να φροντίζει το ασχημόπαπο. Εξάλλου δεν ήταν χρήσιμο αφού δεν έκανε αυγά και επιπλέον έτρωγε πολύ. Είχε μεγαλώσει πια. Έτσι αποφάσισε να το διώξει και ο γάτος άρπαξε την ευκαιρία. Φύγε! Δεν αξίζει τίποτα, του είπε και το κυνήγησε μέχρι το ποτάμι. Στο ποτάμι. Το παπάκι κολυμπώντας έφτασε σε μία λίμνη. Εκεί κολυμπούσαν δύο ωραίοι κύκνοι και μόλις το είδαν άρχισαν να το κοιτάζουν καλά-καλά. Το ασχημόπαπο σκέφτηκε ότι ήθελαν να το επιτεθούν με τα ράμφη τους. Φοβισμένο έσκυψε το κεφάλι του για να προφυλαχθεί και τότε καθρεφτήθηκε στο νερό και είδε πως δεν ήταν πια ένα μικρό άσχημο παπάκι. Είχε μεταμορφωθεί, είχε τρανσφορμαστεί τελείως σε ένα πανέμορφο κύκνο, σαν και αυτούς που κολυμπούσαν στη λίμνη. Έτσι, όταν οι κύκνοι έφυγαν από τη λίμνη, το ασχημόπαπο πήγε μαζί τους. Καθώς πετούσαν πάνω από το αγρόκτημα που έπαιρνε παλιά, τα παπάκια είδαν τους κύκνους που πετούσαν ψηλά και αναφώνησαν. Τι όμορφη κύκνη! Επιτέλους το ασχημόπαπο που είχε γίνει ένας πανέμορφος κύκνος βρήκε την οικογένειά του, έμεινε για πάντα κοντά της και πετούσε βγάζοντας το μεσό του δάχτυλο στα παλιά παπιά. Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.